Όσο περπατά κανεί στο μάτι, το επίκεντρο τη καταστροφική πυρκαγιά που κατέκαψε την Ανατολική Αττική, βλέπει κατά βάση από καίδια, ανθρώπου να προσπαθούν να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται από τι περιουσίε του, άλλου που θρυνούν την απώλεια και άλλου που προσπαθούν να μείνουν όρθιοι, προκειμένου να αναζητήσουν του αγαπημένου του. Η καταστροφή είναι συντριπτική. Ακόμα και τα σπίτια που δεν κάηκαν ολοσχερό ή γλίτωσαν με μικρέ μόνο υλικέ ζημιέ, περιτριγυρίζονται από μαύρο. Αναμφίβολα. Ο τόπο τη τραγωδία είναι το οικόπεδο όπου 26 άνθρωποι πάλεψαν μέσα σε καπνού και σε κατάσταση πανικού να βρουν το δρόμο προ τη θάλασσα για να γλιτώσουν, αλλά ανταυτού εγκλωβίστηκαν και βγήκαν σε γκρεμό. Κάτοικοι και τοπικέ αρχέ πασχίζουν να αντικρίσουν την επόμενη μέρα, ψάχνοντα παράλληλα απαντήσει στο ερώτημα γιατί αφέθηκαν μόνοι του και απροειδοποίητοι. Η επόμενη μέρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι καταγγελίε που καταγράφουμε κάνουν λόγο για πλημελή αντίδραση τη κρατική μηχανή, αλλά και για ένα σαρωτικό φυσικό φαινόμενο, το οποίο άφησε ελάχιστα περιθώρια αντίδραση στου ανθρώπου. Η επόμενη μέρα είναι η πιο δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση που πρέπει να ανταποκριθούν. Αν υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξία, αυτή είναι το γιγάντιο και απολύτω αυθόρμητο κύμα εθελοντισμού και προσφορά που αναπτύσσεται σε όλη τη χώρα και έχει μεταφραστεί μέχρι στιγμή σε υπερκάλυψη των αναγκών για είδη πρώτη ανάγκη για του πυρόπληκτου. Όσο παρήγορο κι αν είναι αυτό, όμω, το μέγεθο τη απώλεια ζώων, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντο είναι τεράστιο και δυσβάσταχτο.